Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα τυρόψωμο που θα εντυπωσιάσει. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 400 ml χλιαρό γάλα. Ρίχνουμε μία κουταλιά λάδι, δύο αυγά ...200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και δουλεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Την χωρίζουμε σε 11 μέρη. Σε αλευρωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε σε φύλλα. Σε 8 φύλλα τοποθετούμε σπασμένη φέτα. Τα κάνουμε μπαλάκια. Και τα βάζουμε σε ταψί με το κολλητικό χαρτί. Από τα φύλλα που περίσσεψαν χρησιμοποιούμε το ένα ως βάση. Το βουτυρώνουμε. Τοποθετούμε ακόμα ένα φύλλο. Το βουτυρώνουμε και βάζουμε το τελευταίο φύλλο. Με την βοήθεια ενός πιάτου τα κόβουμε κυκλικά. Τα χωρίζουμε σε 8 ακτίνες. Και δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Close old souls begging forgiveness.
Τη ζύμη που περίσσεψε την κάνουμε ρολό και την τοποθετούμε στο κέντρο. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Προαιρετικά διακοσμούμε με σουσάμι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ρουδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Sometimes you decide to know the things you can't believe. Lay here with her eyes closed, old souls begging forgiveness. The light of the sun will come and take you away from me.